Εκεί στο Μπαρμπαρέλα, τι γίνεται με βροχή, ήρθε ο κόσμος, βγαίνει σήμερα Παρασκευή βράδυ έξω. Δώσ' μου ρεπορτάζ, σε κάνω δημοσιογράφο τώρα. Τέλεια, το έχουμε, γίνεται χαμός, υπάρχει μία ουρά έξω το μαγαζί, δεν μπορώ να το πιστέψω, μέσα στη βροχή θα περάσουμε υπέροχα και απόψε. Δηλαδή προτείνεις μετά το ραδιόφωνο, παρόλο που βρέχει, να έρθουμε όλοι εκεί να κάτσουμε εκεί με το φέρι, με τη Λιόγιου και μαζί σου. Εννοείται, σας περιμένουμε πολύ χαρά. Αχ, τι πολύ καλή κοπέλα βγενική είναι αυτή, βρε. Αχ, θέλω και πολύ από κοντά να σας γνωρίσω, αλήθεια. Θα έρθουμε, λέμε να έρθουμε την Κυριακή. Καθείτε. Μετάζουν τα κορίτσια, συγγνώμη, τώρα έχουμε πάρει τα προσωπικά, ξέρεις, κόντρες εδώ, Ματίνα μου, με έχουν τάξει να με βγάλουν έξω, βγαίνουν μόνοι τους και εμένα δεν με παίρνουν. Και τώρα μου λέει, θα πάμε στη Ματίνα και στο φέρι, λέει, την Κυριακή να έρθουμε εκεί. Να έρθείτε, να γίνει χαμός. Εγώ θέλω να πάρω όμως και πάνω σήμα από την Panic Records να μου δώσει το OK να κάνουμε και ένα τηλεοπτικό εκεί ρεπορτάζ. Έτσι και για την τηλεοπτική μας εκπομπή, πέρα από τη ραδιοφωνική που έχουμε δώσει στη Θεσσαλονίκη, για να έχουμε και εικόνα. Να πάρουμε τον πάνω και θα το κανονίσουμε. Α, μπράβο. Λοιπόν, Ματίνα, σε βάζω το από συντελεστή της εκπομπής να πάρεις τον πάνω να κανονίσεις το τηλεοπτικό για την Κυριακή. Θα το κανονίσουμε οπωσδήποτε. Είμαι ο άνθρωπός του. Έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερο παιδί από τον πάνω. Respect. Λοιπόν, Ματίνα, ελεύθερη και ωραία. Νομίζω είναι το σήμα κατά τεθέν για σένα. Νομίζω το βιώνεις και το ζεις, όπως λέει το τραγούδι, και γι' αυτό βγήκε το άραγε. Έτσι, το βιώνω και το ζω, με εκφράζει 100%. Το έγραψε ο Δημήτρης ο Τσάφας μαζί με τον Βασίλη Γαβριλίδη και είναι ακριβώς αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Ελεύθερη και ωραία. Είναι από τα βιώματα ζωής δηλαδή, βγήκε και το τραγούδι. Τι να κάνω. Νομίζω ότι σου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Βλέπω και το βίντεο κλιπ σου εδώ στο YouTube και λέω μπράβο, respect αυτή η γυναίκα. Έχεις όλο το πακέτο που πρέπει να έχει μια Ελληνίδα τραγουδίστρια, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ, αλήθεια. Και δεν έχει να κάνει μόνο, δεν κάνω focus, ξέρεις, στην εξωτερική εμφάνιση. Ακούω και τις φωνητικές σου ικανότητες και τώρα βλέπω και λόγω του πάνω και γενικότερα από κοινούς γνωστούς που έχουμε. Ξέρουμε ότι είσαι ένα πολύ καλό παιδί και με πολύ καλή ισχυρή και καλή προσωπικότητα και καλό χαρακτήρα. Είναι όλο το πακετάκι που λέμε. Πες μου τώρα λίγο να κανονίσουμε πριν πούμε για το Ελεύθερη και Ωραία. Δηλαδή έχει κυκλοφορήσει πριν πόσο καιρό αυτό το τραγούδι? Μέρες, φρέσκο είναι? Μήνες? Το Ελεύθερη και ωραία βασικά κυκλοφόρησε πριν 3 εβδομάδες, 4 τώρα, πριν ένα μήνα περίπου. Κλείσαμε μήνα δηλαδή, αυτό είναι καλό. Κλείσαμε μήνα. Αυτό είναι καλό. Και από ό,τι βλέπω πάει πολύ καλά οι προβολές του και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ναι. Και αρέσει πολύ στον κόσμο, το έχετε αγκαλιάσει το συγκεκριμένο τραγούδι και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, είναι ένα ωραίο κομμάτι, έτσι, ένα pop τραγούδι που νομίζω είναι έτσι ευδιάφετο, σε κάνει να το γουστάρεις και να περνάς και να χορεύεις. Έτσι, είναι ανεβαστικό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ήθελε και να ακούσει ο κόσμος από εμένα, που δεν με έχουν συνηθίσει σε τέτοιο στυλ. Σωστό αυτό. Είναι μπράβο. Έχει μια πινελιά έτσι ελληνικού έτσι ρεπερτορίου και έτσι να το πούμε προς ρούμπα. Πάμε ρούμπα, έτσι, ναι. Πάμε ρούμπα. έτσι. Ήθελα κάτι διαφορετικό, η αλήθεια είναι, και με το που το άκουσα, φαντάσου το συγκεκριμένο κομμάτι με άγγιξε και ανατρίχιασε όλο το σώμα μου και λέω αυτό θέλω να βγάλω. Και αυτό δηλαδή, με το πρώτο άκουσμα τρελάθηκα. Και τρελάνε κι εσύ μετά απευθείας και εμάς. Μας το μετέβωσες. Αυτό που έγινε στο κορμί σου το λαμβάνουμε κι εμείς τώρα. χαίρομαι πολύ. Και θα έρθείτε και Μπαρμπαρέλα κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει. Μα το καταχειρώσα από αυτό, τέλος. Όχι ότι δεν μου άρεσε και με τα αγγλόφωνα και με ιδίως και με το φίλο μου τον Μπό, τον αδερφικό μου φίλο Μπό, που ναι, κάνατε εκεί έτσι ένα ντουετάκι που λέμε. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά στο χώρο μας και είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου, νομίζω, με τον Μπό. Νομίζω, επειδή με ξέρει και καλά, νομίζω ότι μετά τον Μπό θα λες και για μένα το καλό παιδί, γιατί με τον Μπό είμαστε ίδιοι, να ξέρεις. Έλα, πρέπει να γνωριστούμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή. Και εντάξει, και Μπό, Πάνος, Μπάμπης, νομίζω είμαστε τρία. Τρελή παρέα. Τρελή παρέα, ναι, εννοείται. Θα πούμε για καφέ και θα... Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πούμε στην ιστορία.
Μπράβο. Εγώ δεν θέλω να πάω στο παρελθόν. Έχω όμως και δύο όμορφες κοπέλες συνεργάτητες εδώ που θέλουν να ρωτήσουν πράγματα και για σένα και μετά θα πάρω εγώ λίγο το χρόνο, γιατί δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο νομίζω. Πρέπει να βγεις τραγουδά σε λίγη ώρα, έτσι, ναι. Τραγουδάω πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι βάφουν στο καμαρίνι. Πλάκα κάνεις. Παιδιά, αυτά μόνο η εκπομπή μας τα κάνει. Προλάβετε, κορίτσια, γιατί θέλετε να ρωτήσετε τη Ματίνα. Εγώ θέλω να τη ρωτήσω ο κόσμος για ποιο λόγο να έρθει στο Μπαρμπαρέλα. Τι το διαφορετικό δείχνεται και γενικά πώς διασκεδάζει ο κόσμος, αν βλέπεις αλλαγή στη ψυχολογία του κόσμου μετά από όλα αυτά που πέρασε. Κοίτα, ο κόσμος το είχε ανάγκη πάρα πολύ να βγει, να διασκεδάσει, γιατί εντάξει, περάσαμε πολύ δύσκολα και περίεργα 2,5 χρόνια. Βλέπω ότι διασκεδάσει πάρα πολύ. Το σχήμα μας είναι πάρα πολύ νεανικό. Λέμε τα πάντα, από λαϊκά, pop, rock, R&B. Και έχουμε πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Έχουμε τρομερή χημεία μεταξύ μας. Και θεωρώ ότι θα το δείτε κι εσείς, θα το καταλάβετε. Δεν κρατιόμαστε, εμείς πρέπει να πάμε τώρα, ρε παιδιά, ποια Κυριακή. Τώρα θα μας βάλουν. Τώρα. Με αθλητικά παπούτσια και τζιν θα φάμε πόρτα, εντάξει. Όχι, ποια πόρτα θα έρθει. Ποια πόρτα, βρε. Θα πούμε Ματίνα Ζάρα και θα μας αφήσουμε. Με την πιτζάμα θα μας αφήσουν με τη Ματίνα, κάτσε καλά. Τι είναι αυτά, αυτά γινόταν κάποτε πριν COVID. Τώρα με το COVID όλα καλά. Αυτό το κομμάτι θα το γούστα να το ακούσω, μη σου πω και μία Eurovision, γιατί έχει έτσι όλο το look και το styling για Eurovision. Το σκέφτεσαι εκεί με την πάνικα να γίνει κανένα. Καμιά σκέψη για το μέλλον. Κοίτα, ποτέ δεν ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, θα ήταν τεράστια μου τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα ή την Κύπρο. Θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να πάω και το έχουμε συζητήσει με την Πάνη κάποια στιγμή. Ίσως το δούμε. Ναι. Νέο κορίτσι είσαι, βρε Ματίνα μου. Κουκλάρα είσαι, φωνάρα έχεις. Έχεις όλο το πακέτο για όλο αυτό που λέω και ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσα στην καρδιά μου, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είσαι είναι τελικά καλά. Πολύ καλός. Είναι καλός. Όχι, αλήθεια τα λέω. Ξέρεις κάτι, άμα δεν τα πιστεύω, δεν τα λέω. Δεν κάνω, ξέρεις, δεν γίνομαι βαφέας για δημόσιες σχέσεις. Όχι, το πιστεύω. Και αλήθεια αυτό λέω. Που μου είπες ότι είσαι φίλος με τον Μπό, εντάξει. Ρώτησε τον για μένα, ρώτησε τον για μένα να σε πει. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ειλικρινά. Πολύ ωραία. Πες μου λίγο τα γρήγορα σχέδιά σου. Δηλαδή, οκ, okay, εδώ με τον Φέρι έχετε πολλές εβδομάδες ακόμα, νομίζω, να διανύσουμε εδώ στον Μπαρμπαρέλα. Από εκεί και πέρα, γενικότερα η Ματίνα Ζάρα, θέλω να ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γενικότερα στη ζωή της. Τι γίνεται, πώς κινείται, τι θέλει να κάνει στο επόμενο χρόνο. Κοίταξε να δεις, τώρα θα είμαστε στον Μπαρμπαρέλα μέχρι το Πάσχα σίγουρα. Ναι. Θα κάνουμε παράλληλα κάποιες εμφανίσεις μαζί με τον Θοδωρή και την Κατερίνα στην Κύπρο, σε διαφορετικές περιοχές, στην Ελλάδα. Εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζω και το καινούργιο μου τραγούδι ήδη που θα βγει το καλοκαίρι. Α, ωραία πράγματα να ακούω. Ψάχνω, γράφω κιόλας, οπότε... Ναι, θα είναι ελληνικό, θα είναι. Ελληνικό. Κορίτσι, δηλαδή, και γράφεις και δημιουργείς δηλαδή και πράγματα, μουσική, στίχους και όλα αυτά, τα επιμιλήσεις και κάνεις και τέτοια. Ναι, γράφω μουσική και στίχους. Πλάκα, και έχω ξεκινήσει να γράφω και στα ελληνικά, οπότε μακάρι το επόμενο να το γράψω εγώ. Τα κάνει όλα συμφέρει με τον Φέρι. Μπράβο. Τα κάνω όλα. Και συμφέρεις. Ξέρεις, τραγούδια που να εκπροσωπούν τη Ματίνα ή έχεις και το χάρισμα να πεις θέλω να δώσω και ένα τραγούδι στο Φέρι ή οπουδήποτε αλλού. Θα ήθελα να δώσω και αλλού κάποια στιγμή, εννοείται. Α, να τα. Να, αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι ωραίο. Θα ήθελα. Ναι, πολύ ναι. Το κορίτσι. Πολύ θα ωραίο. Θα ήθελα μεγάλη μου τιμή, εννοείται αυτό. Μπράβο ρε Ματίνα μου, μπράβο. Η καταγωγή σου Ματίνα από πού είναι, Κοίταξε να δεις, εγώ μεγάλωσα στον Καναδά, στο Τορόντο. Ναι. Και ο πατέρας μου έχει καταγωγή από Αλίαρτο, Λιβαδιά κοντά είναι. Να το ωραίο πάντρα μου, το μίξ αυτό έβγαλε το αποτέλεσμα της Ζάρας, νομίζω. Έτσι. Και η μαμά είναι Καναδέζα, αποχειρίζεις από Αυστραλία, από την Αγγλία. Χαμός, ένας χαμός. Πιάσαμε όλη την Eurovision. Πιάσαμε όλους τους υπήρους σιγά σιγά, έτσι πως πάμε. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Φιλοδοξίες έχεις, χαρισματική είσαι. Πώς σκέφτεται τη Ματίνα Ζάρα μετά από 3 χρόνια η Ματίνα? Θέλω να μου πεις έτσι, γιατί κλείνουμε σιγά σιγά, γιατί πρέπει να βγεις. Αχ, μετά από 3 χρόνια. 3, πες 5. Μακάρι, ναι, να πω 5. 5, άντε. Να τα χαλάσουμε. Ωραία, εκεί. Να πω 5 χρόνια. Ωραία. Γενικά θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω, να βγάζω τραγούδια, να γράφω τραγούδια και δικά μου και για τους άλλους. Και θα ήθελα και κάποια στιγμή να τραγουδήσω και στο εξωτερικό. Α, μ' αρέσεις.
Ξέρεις γιατί σε συμπάθησα τόσο πολύ? Πέρα από τη βλέπω, έχω ακούσει πολλά καλά λόγια για σένα, αλλά δεν θέλω να πω στα προσωπικά σου, αλλά επειδή έτσι οι χαρακτήρες μας, δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι. Εγώ είμαι Ταύρος. Όνομα και πράγμα, μπράβο. Τι είσαι? Εγώ είμαι Κρυαράκι. Έλα, εγώ από κρυό. Μπράβο. Είμαι Ταύρος με κρυός, οπότε εντάξει, okay. Κολλητή. Γίναμε κολλητή, θα κλείσω και θα έρθω. Έτσι πως πάει. Κολλητή. Θέλω να σε, ξέρει γιατί σε πάω πολύ, γιατί είσαι έτσι άνθρωπος, είσαι αυθόρμητη και αποφασιστική. Μπαμ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω στα προσωπικά σου, πάλι το τονίζω, αλλά παίρνεις αποφάσεις τη στιγμή, μπαμ, και λες εγώ έτσι νιώθω ρε παιδιά, αυτό θα κάνω, τέλος, δεν με νοιάζει τίποτα. Τα λέω έτσι πολύ γρήγορα. Έτσι ήμουν από μικρή, η αλήθεια είναι. Πάντα όταν έπαιρνα μία απόφαση ή ήθελα να κάνω κάτι, ακολουθώ την καρδιά μου. Όταν θέλω να κάνω κάτι, το κάνω. Είμαι πολύ έτσι σαν άνθρωπος, δυναμική, δεν ξέρω. Μπράβο. Έχουμε μείνει πολύ λίγοι που κοιτάμε τα αισθήματα της καρδιάς και οι αποφάσεις να γίνονται από καρδιάς και όχι από λογική και με μυαλό. Σπανίζουμε αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρεις. Και σε συγχαίρω για αυτό που κάνεις, ειλικρινά. Εγώ θέλω να ρωτήσω, Ματίνα μου, επειδή σε κάλεσαν κάποιες εκπομπές, αν σε ενόχλησε λίγο ο τρόπος που διαχειρίστηκαν το χωρισμό σου, αν σε ενόχλησε κάτι αυτό μέσα από αυτή τη συνέντευξη και γενικότερα που σε ψάχναν για αυτό το λόγο στην ουσία. Ξέρεις τι, είναι λογικό από τη στιγμή που μια σχέση πήρε τεράστια έκταση και τελείωσε όλο αυτό, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είχε κάποιες απορίες. Δεν με ενόχλησε, η αλήθεια είναι, και δεν με βάλε κανείς σε δύσκολη θέση. Εντάξει, και εγώ ήμουνα πολύ τυπική, δεν ήθελα καν από τις λεπτομέρειες, αλλά έπρεπε να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, επειδή εντάξει, έγινε και μπράβο. Ξέρεις κάτι, ο καθένας γίνεται, ρε παιδί μου, λίγο, ξέρεις, πολύ επώνυμος από κάτι, άλλος πάει στο Fame Story, άλλος πάει στο X Factor, να το δεις έτσι, ότι στο επαγγελματικό κομμάτι σου έκανε και ένα καλό από την άλλη, γιατί... Okay, μέσα από την προσωπική ζωή μάθαμε τη Ματίνα Ζάρα. Πιο έντονα, πιο γρήγορα, να το πω έτσι. Άρα νομίζω σε καλό σου βγήκε. Ναι, και μετά από αυτό η αλήθεια είναι ότι μπήκα κατευθείαν στη δουλειά. Δηλαδή, χώθηκα κατευθείαν με το Θοδωρή, το Φέρι, το γύρισα. Αφοσιώθηκα full 100% στη δουλειά μου. Και με βοήθησε πάρα πολύ και αυτό. Και έγιναν όλα γρήγορα αυτό με σένα, γιατί είναι καλό. Γιατί παράδειγμα, γιατί αναφέρεις Φοβορή, Φέρει και να του δώσεις και χαιρετίσματα από τον Μπάμπη, από το Μπάμπη Στραλαλάνι, το ψευδόνυμό μου, να ξέρεις. Έλα, θα του δώσω πολλά χαιρετίσματα. Γιατί στο Θοδωρή ήμουν από τα πρώτα του βήματα στο ξεκίνημα που ήμασταν δίπλα του και το στηρίζαμε. Έλα, τι ωραία. Αλήθεια στο λέω, δεν το πεις. Και με την Κατερίνα Γιώργιο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, γιατί και αυτή τη στήριξα με το Κατερινάκι από τις αρχές. Έλα, είναι τρομερή η Κατερίνα. Και καμαρώνουμε όλα αυτά τα παιδιά που κάνετε πορεία, τα καλά παιδιά να έχουν καλή πορεία και σωστή πορεία, γιατί το αξίζεται. Εγώ αυτό έχω να πω. Καλή διάθεση λοιπόν, να υπάρχει. Κατερίνα, να μπράβο, έτσι. Και η Κατερίνα και ο Θοδωρής και η Ματίνα, είστε δηλαδή τρία παιδιά καταπληκτικά. Αυτό έχουμε να πούμε. Φτάνει, σε ζωρίσαμε, φτάνει, μας έκανε, σε κάναμε. Σε χαλάσαμε την αφωνία. Πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Θα μοιραστούμε και άλλα πράγματα. Τηλεοπτικά να πούμε πιο πολλά πράγματα, να μάθουμε για τη Ματίνα Ζάρα. Και να κανονίσουμε, θα πάρω εγώ τον πάνω. Μπράβο, φέρω εκπρόσωπο τύπου της εκπομπής μας είσαι, της τηλεοπτικής. Θα πεις κύριε Πάνο, θέλουμε την εκπομπή την Κυριακή, θα δείτε να μας πάρει συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Ματίνα μου, ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ. Χάρηκα καταρχήν πάρα πολύ έτσι που σε γνώρισα ραδιοφωνικά. Να πούμε στον κόσμο, ελεύθερη και ωραία το νέο τραγούδι από την Panic Records. Να μπείτε στο YouTube να πατήσετε Ματίνα Ζάρα και να ακούσετε τη τραγουδάρα αυτή και το ωραίο βίντεο κλιπ που κάνατε. Σου έχουμε μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, κορίτσι μου. Σίγουρα θα έρθουμε από κοντά να σε γνωρίσουμε. Και φτάνει, μίλησες, γιατί πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις και πρέπει να κάνεις αφωνία. Εγώ ζητώ συγγνώμη που πρέπει να κάνω αφωνία. Την επόμενη φορά θα κάτσουμε, θα τα συζητήσουμε όλα, θα γίνει χαμός. Ξέρεις, έχουμε και ένα πολύ ωραίο στούντιο, βαρδίζεις και εδώ, να τα πούμε και από κοντά. Πάρα πολύ. Να φέρω και την κιθάρα, να παίξουμε τραγούδια. Α, πολύ ωραία ιδέα. Α, ωραία ιδέα. Ωραία πολύ ιδέα. Ωραία ιδέα, δεν είναι? Ναι. Αν μπορούμε Παρασκευή να έρθεις νωρίς 10 με 11 πριν βγεις στη πίστα εκεί, είναι καλό αυτό. Νομίζω. Ωραία, λοιπόν, μήπως το κανονίσουμε, εννοείται. Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση. Έχεις 365 μέρες το χρόνο από εμάς. Όποτε θέλεις και έχεις κενό και έχεις θέληση, εμείς σε περιμένουμε το στούντιο δικό σου και το ραδιοφωνό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ματίνα μου, να είσαι καλά.
να πούμε Μπαρμπαρέλα, Ματίνα Ζάρα, Κατερίνα Λιόγιου και Θέρης. Πάτε, βλέπετε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, είπαμε. Είστε. Μόνο αυτή την Κυριακή. Α, γιατί είναι η Καθαρά Δευτέρα. Δευτέρα, ναι. Έτσι, οκ. Okay. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά και τη τιμή που μας έκανες. Κλείνουμε με το τραγούδι σου. Πάμε να το απολαύσουμε, να γουστάρουμε και να περάσουμε όμορφα. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Και καλή επιτυχία. Χαρά μας, Ματίνα μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά και στον Πω να ρωτήσεις, θέλω για μένα, φιλιά. Θα το ρωτήσω, φιλιά. Έτσι, να είσαι καλά. Γεια, γεια.